Λοιπόν, εδώ είμαστε τη Λεδατόπουλα, έτοιμοι για όλα. Λοιπόν, και πάμε στο πρώτο μας θέμα που είναι το εξής. Ο ράπερ. Αυτός ο ράπερ, ο Αμερικανός που μας ήρθε και μας αναστάτησε εδώ πέρα. Είμαι ράπερ, και δει τους κύκλους της εκκλησίας. Να πούμε λοιπόν τι έχει γίνει. Ο Αμερικανός ράπερ που είναι πολύ γνωστός με το όνομα Rick Ross, ήρθε λοιπόν το καλοκαίρι στη Σαντορίνη για να γυρίσει το βίντεο κλιπ του. Όπου στο βίντεο κλιπ φαίνονται πολλά στοιχεία από το νησί, δηλαδή η καλτέρα, φαίνεται η θάλασσά μας, η υπέροχη, κοπέλες εθέρειες, υπάρξεις, οι οποίες βρίσκονται πάνω σε ένα γιότ και πίνουν σαμπάνια. Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και αυτή η εικόνα που βλέπουμε. Όπου ο συγκεκριμένος τραγουδιστής βρίσκεται μέσα στον ιερό ναό του Αγίου Ευσταθίου και χορεύει μπροστά στις εικόνες και μπροστά στην Μεγάλη Πύλη. Να πούμε λοιπόν ότι αυτό το γεγονός έχει προκαλέσει αντιδράσεις φυσικά στην εκκλησία, στους κόλπους της εκκλησίας και συγκεκριμένα η Ιερά Μητρόπολη Θύρας, Αμοργού και Νήσων, στην οποία ανήκει η συγκεκριμένη εκκλησία, έχει εκδώσει και μία ανακοίνωση όπου αναφέρει το συγκεκριμένο περιστατικό, το συγκεκριμένο βίντεο κλιπ τέλος πάντων είναι επέσχυντο. Δεν θα έπρεπε να συμβεί αυτό το περιστατικό στην Ελλάδα και δει στην εκκλησία. Και μάλιστα θεωρεί ότι το γεγονός αυτό βεβηλώνει τους χριστιανικούς ναούς. Η ίδια δεν είχε ενημερωθεί ότι θα γίνει κάποιο γύρισμα μέσα στο ναό. Δεν ξέρουμε αν είχε μιλήσει με κάποιον συγκεκριμένο ιερέα του ναού. Πάντως οι ίδιοι, η Μητρόπολη, δεν είχε καμία ενημέρωση. Θα κινηθεί νομικά, θα κάνει όλες τις ενέργειες που απαιτούνται, προκειμένου προφανώς να βγουν αυτές οι εικόνες από τα στιγμιότυπα από το βίντεο κλιπ. Και να πούμε ότι το συγκεκριμένο τραγούδι, λίγο τι λέει, θέλω να πούμε. Τι λέει, αυτό θέλω να μάθω. Ακριβώς. Τι λέει ο τύπος με το ιερό. Ο τύπος μιλάει για έρωτες, μιλάει για τους νεόπλους και τον τρόπο ζωής τους, μιλάει για τον ρατσισμό, για την εμπορία ναρκωτικών. Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει ένα δίστιχο που προτρέπει τους ανθρώπους και συγκεκριμένα λέγει τους μαύρους να πιστέψουν στο Θεό. Προφανώς με αυτή την αφορμή κάνει και τα γυρίσματα μέσα στο ναό. Έχει ένα θετικό στοιχείο. Αλλά αυτό για την Εκκλησία δεν είναι αρκετό για να κάνει τέτοιο γύρισμα μέσα στον ιερό ναό. Σε λίγο θα μιλήσουμε με ιερέα σχετικά με αυτό. Το θέμα είναι το εξής. Και βλέποντάς το κανείς, νομίζω ότι μπορεί να έχει θέση και άποψη. Πραγματικά ο τύπος μπορεί να τα λέει ωραία και ίσως να είναι και πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα να μιλήσει για τις ανθρώπινες αξίες μέσα σε μια εκκλησία. Δηλαδή είναι σαν να επικαλείται το Θεό για όλα τα άσχημα αυτά που γίνονται. Ναι, μέσα στο τραγούδι. Αλλά λες, έχεις πάρει την άδειά σου, ράπερ μου. Ένα αυτό. Να το δούμε. Δύο. Πρέπει οπωσδήποτε να το πανηγυρίζεις ο τρόπος, να πούμε, δώσε και ένα πλάνο άμα θέλεις, δηλαδή όλο αυτό το πράγμα... Μπορούσε μια εκκλησία απ' έξω, να πάρει ένα πλάνο. Ναι, μπορούσε να γίνει πιο διακριτικά, λες. Και τέλος πάντων, σίγουρα με την σύμφωνη γνώμη και άδεια της Μητρόπολης. Αυτό πρέπει να δούμε. Εκεί είναι το θέμα. Εγώ παρατηρώ λίγο και τα πλάνα. Δεν βλέπω καμία ξεπέτα, δηλαδή μπήκε μέσα, έκλεψε δύο πλάνα που λέμε και έφυγε. Έχει γίνει ιστορία τώρα. Θέλει ώρα να γυριστεί. Ναι, δεν είναι ότι μπήκε με ένα κινητό και τράβηξε δύο πλάνα. Προφανώς. Λοιπόν, καταρχήν να μιλήσουμε τώρα, να έρθουμε σε επικοινωνία με τον πατέρα Νεκτάριος Γεώπολα, ο οποίος θέλει να μιλήσει σχετικά με αυτό. Καλησπέρα σας, πατέρα Νεκτάριε. Ναι, ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θέλω όμως να πω τελευταί για το συμβάν. Πρόκειται περί μιας ασέβειας, μιας βεβηλώσεως και μάλιστα κατά ειρωνικό τρόπο σε ιερό ναό. Χωρίς άλλο είναι μια πράξη, ενέργεια, όντως αχαρακτήριστη για μένα. Και μάλιστα που πήρε πλέον διαστάσεις, οπότε δικαιολογημένη η οργή και η ιερά αγανάκτησης πολλών. Ένα από την Ιερά Μητρόπολη, η συνέχεια, ως προς την ενοχή αυτού του ανθρώπου, τουλάχιστον να ζητήσει μια δημοσία συγγνώμη για αυτό που έκανε. Η αλήθεια είναι ότι δεν κάνει κάτι το οποίο είναι προσβλητικό. Εκφράζεται μουσικά μέσα από την. Ναι. Λέω, δεν κάνει κάτι που να προσβάλλει τις εικόνες. Εκφράζεται και κινείται καλλιτεχνικά μουσικά. Και εκφράζει ένα λόγο ο οποίος δεν είναι προσβλητικός για την Εκκλησία, ούτε για τους πιστούς. Έτσι. Δεν ξέρω αν ακούσατε, πατέρα Νεκτάριε. Όχι, ωστόσο. Τι πραγματεύεται ο στίχος. Είναι πρόκληση. Είναι πρόκληση. Γενική παραδοσία είναι η αποδοκιμασία από ό,τι ακούω. Και αυτό ανήκει στα ευχάριστα. Που σήμερα οι άνθρωποι δεν τα έχουν τόσο καλά με την Εκκλησία. Λοιπόν, γιατί έχει μια γενική αντίδραση. Και αυτό ανήκει στα ευχάριστα, επαναλαμβάνω. Ναι. Τα άλλα, όταν είναι στη Μητρόπολη, τώρα κάνει τι συμβάσματα, μέχρι που είναι κάτι χειρό.
Δεν έχει καλή σύνδεση ο πατέρας Νεκτάριος, ναι. Όμως και ακούμε κάτι φωνές οι οποίες δεν... Στις εκκλησίες, πατέρα Νεκτάριος, στις εκκλησίες, όποιος θέλει έτσι μπαίνει μέσα, στείνει κάμερες και τα λοιπά, μόνος του. Θέλω να πω, κλειδώνονται, υπάρχει κάποιος επιστάτης, παρακολουθεί τι γίνεται. Έχει πάρει άδεια. Έχει πάρει άδεια αυτός. Πώς μπήκε μέσα αυτός ο άνθρωπος, μόνος του, έτσι, άνοιξε την πόρτα, μπήκε, έσαι κάμερες. Αυτή η εκκλησία, αφού δεν είναι κεντρική, είναι εξοκλήση, είναι πάντα ανοιχτές για να πηγαίνουν να προσκυνώνουν άνθρωποι. Μάλιστα. Οπότε να έχει την ευκαιρία, θεωρείτε, και μπήκε με συνεργείο να κάνουν γύρισμα κανονικό. Χωρίς όχληση από κάποιον. Πατέρα Νεκτάριο, να ρωτήσω κάτι. Μέσα στην εκκλησία έχουμε δει να υπάρχουν σκηνές, τέλος πάντων, σε βίντεο κλιπ που έχουν εκκλησιαστικά τραγούδια επί το πλήσον. Αυτό επιτρέπεται αν είναι εκκλησιαστικό το τραγούδι. Αυτό είναι διαφορετικό. Ναι. Επίσης, άσχετα από το εκκλησιαστικό τραγούδι, δεν είναι το εκκλησιαστικό τραγούδι. Δηλαδή αυτό λέω. Δεν είναι απαγορεύεται. Όχι, αυτό λέω. Ότι μόνο σε εκκλησιαστικό επιτρέπεται ουσιαστικά. Όχι σε... Αντικειμενικά αυτό που βλέπει κανείς δεν είναι προσβλητικό. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός κινείται στο ρυθμό της μουσικής του και εκφράζει ένα λόγο και ένα. Ένα στίχο τέλος πάντων, ο οποίος δεν είναι προσβλητικός, δεν πραγματεύεται ο στίχος του. Κοινωνικά θέματα πραγματεύεται. Τίποτα προσβλητικό. Αντιθέτως, από ό,τι φαίνεται, επικαλείται το Θεό για όλα αυτά τα άσχημα που συμβαίνουν γύρω μας. Και ήθελε, φαίνεται, όλο αυτό να του δώσει μια σημειολογία μπαίνοντας μέσα στο ιερό μιας εκκλησίας. Αυτό που έχει νόημα να μάθουμε, και καλό θα ήταν να ενημερώνει η Μητρόπολη. Αν αυτός ο άνθρωπος έχει πάρει άδεια από κάπου. Έτσι ώστε αν κάποιος μπορεί να πηγαίνει στις εκκλησίες ανά πάσα στιγμή θέλει και να κάνει ό,τι γουστάρει και δεν φροντίζει να προφυλάσει και η Μητρόπολη και η Εκκλησία στην ίδια την Εκκλησία, θα πρέπει να απολογηθεί και εκείνη δηλαδή, για το ότι είναι το πάτε σκυλιά λέστε. Δηλαδή μην έχουμε μετά. Τραβάμε ζόρια άμα μπαίνει βγαίνει όπως θέλει. Μόνο αυτός εννοείς. Ναι. Πάντως η ίδια η Μητρόπολη ότι δεν είχε ενημερωθεί. Τώρα ψάξαμε να βρούμε κάποιον ιερέα στον Ιερό Ναό. Την δεν βρήκαμε κάποιον. Είναι στιγμή προάγει τη Σαντορίνη, ένα νησί πολύ μεγάλης τουριστικής σημασίας για τη χώρα. Φαίνεται να μην είναι κάτι αντικειμενικά προσβλητικό αυτό που κάνει. Ο άνθρωπος, ας πούμε, κινείται στους ρυθμούς της μουσικής του. Θα είναι πάντως προσβλητικό αν άκουγε κανείς κάτι αντίθετο με την πίστη μας και την Εκκλησία μας. Εκεί πραγματικά θα ήταν κάτι που δεν προσβάλλει μόνο τους πιστούς στη χριστιανοσύνη, προσβάλλει τον Έλληνα. Και εγώ έχω βρεθεί στο ξένο κράτος, στο Κάιρο, δεν είμαι μουσουλμάνα, αλλά αν θα πάω να μπω μέσα στο ναό το τους, χώρο. Θα σεβαστώ τον χώρο, θα πάω να κάνω μαγκές να πούμε, ούτε θα βγάλω... Προσαρμόζεσαι και σέβεσαι. Θα κάνω βίντεο κλιπς του αλουνού την εκκλησία να πούμε. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον πατέρα Νεκτάριο. Και πραγματικά περιμένουμε μια ενημέρωση, αν θέλει η Μητρόπολη, να μας ενημερώσει, γιατί καλό θα είναι να είναι δίπλα στον κόσμο όταν θέλει να μάθει αν πραγματικά έχει δοθεί άδεια και αν γενικώς προστατεύεται η Εκκλησία όπως θα έπρεπε να προστατεύεται. Έφυγε ο πατέρας. Έγινε γνωστό ότι αντέδρασε. Ναι, η Μητρόπολη αντέδρασε. Από ό,τι εγώ ξέρω. Ναι. Εμείς όμως πολλές φορές ζητάμε ενημέρωση και δεν την έχουμε πάντα. Αυτό θα θέλαμε, να έχουμε και εμείς την ενημέρωση. Μερσή. Σας ευχαριστούμε, πατέρα Νεκτάριε. Ήταν εξοργισμένο στην αρχή. Ήταν πολύ. Ηρέμησε λίγο στην πορεία. Και εμείς μαζί του κτλ. Εντάξει, και εν μέρει έχουν δίκιο, γιατί δεν είναι κάτι σύνηθε πάντως αυτό. Προφανώς στους κανόνες του μπορεί να αντικείται αυτό το πράγμα. Από την άλλη, βέβαια, εγώ να πω ότι αν αυτός ο άνθρωπος όντως είχε έρθει σε μία επαφή με την Εκκλησία και ήθελε να κάνει ένα τέτοιο είδους βίντεο κλιπ με αυτά τα μηνύματα που θέλει να περάσει, εγώ δεν βλέπω κάτι κακό. Όχι, ούτε εγώ. Και ούτε κρίνει κανείς ότι αυτό το πράγμα προσβάλλει. Ακριβώς. Αρκεί να μην έγινε αφαίρετα. Δεν είναι προσβλητικό.